Γεια χαρά, σήμερα θα κάνω ένα μικρό βίντεο update με τα καινούργια παιχνίδια που πήρα το προηγούμενο διάστημα, τους μήνες του χειμώνα δηλαδή. Δεν είναι πάρα πολλά, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι καταρχήν το πρώτο που βλέπετε, το Biohazard 2. Είναι η ιαπωνική εκδοχή του Resident Evil 2. Αυτό το πήρα από την Κίνα. Στην Κίνα πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα. Ό,τι ήταν παλιά στο Ηνωμένο Βασίλειο για το eBay είναι αυτή τη στιγμή η Κίνα, θα έλεγα. Το Resident Evil 2 το έχω σε πάρα πολλές εκδόσεις βέβαια, είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι νομίζω, και ήθελα να έχω και την ιαπωνική έκδοση, γιατί έχει έτσι κάποια έξτρα μέσα που θα τα δούμε τώρα αμέσως. Ο πολιτής μάλιστα έχει την καλοσύνη να μου το τυλίξει σε σελοφάν, να φαίνεται σαν καινούριο. Δεν είναι καινούριο φυσικά, είναι μεταχειρισμένο. Οπότε θα το ανοίξω το σελοφάν για να το δούμε το παιχνίδι μέσα πως είναι. Και ένα καρτελάκι στη ράχη του CD. Νομίζω μπορούμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Το CD της Claire, μια κάρτα για κάποιο register προφανώς, και αυτό που είναι το πιο ενδιαφέρον πιστεύω σε αυτό το πακέτο είναι αυτά τα αυτοκόλλητα. Τα οποία μπαίνουν στις κάρτες μνήμης. Ένα πάρα πολύ όμορφο έξτρα, το δούμε καλύτερα. Βλέπετε έχουν και τις εγκοπές για να τα βγάλουμε από το χαρτί, το αυτοκόλλητο. Πολύ large έκδοση. Αυτά τα μικρά στρογγυλά δεν ξέρω πού τα κόλλαγες, τα οποία δεν ξέρω και τι γράφουνε. Πάρα πολύ ωραίο έξτρα. Φυσικά δεν πρόκειται να τα πειράξω αυτά, ούτε να τα βγάλω από τη θήκη τους. Και έχει και άλλο ένα. Είναι δύο τα σετ, ακριβώς το ίδιο και το δεύτερο. Μάλλον δεν είναι το ίδιο από ό,τι βλέπω. Ας πούμε το αυτοκόλλητο της Claire εδώ είναι σε λευκό κόκκινο φόντο και εδώ είναι σε κόκκινο μαύρο. Του Leon είναι το ίδιο. Και έχουν και για το πρώτο Biohazard και για την έκδοση Director's Cut. Πολύ πλούσια έκδοση. Και να σκεφτεί κανείς ότι σήμερα δεν βάζουν τίποτα μέσα στα κουτιά, πόσο πιο ωραία ήταν τότε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το manual. Για να το δούμε και αυτό.
ολόκληρη ιστορία. Και να δούμε και το δεύτερο CD. Το CD του Λεόν, του Λίον, εγώ τον λέω Λεόν. Και την πίσω πλευρά. Γυαλίζει τώρα, δεν φαίνεται πολύ καλά. Εδώ είναι από ένα γραφείο των αστυνομικών. Εδώ είναι με τον αρχηγό της αστυνομίας, τον Irons, που έχει την νεκρή κόρη του δημάρχου και μιλάει με την Claire. Και εδώ είναι από τους δρόμους του Raccoon City. Λοιπόν, μετά το Biohazard 2 και τα εντυπωσιακά έξτρα του, να δούμε επιτροχάδιν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Καταρχήν αυτό που βλέπετε, το Resident Evil 4 για PlayStation 4, φαντάζομαι και για Xbox One. Είναι η αντίστοιχη έκδοση που κυκλοφόρησε και για PC πριν από 1-2 χρόνια. Είναι η HD έκδοση με πάρα πολύ βελτιωμένα γραφικά. Ωραίο εξώφυλλο. Εδώ ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι. Αυτό το παιχνίδι, αν και το έχω παίξει κάμια δεκαριά φορές βέβαια όπως όλοι μας, όταν το πήρα για το PlayStation 4 το ξανά έπαιξα κατευθείαν άλλη μια φορά. Βέβαια δεν το έχω παίξει στο hard, στο professional μάλλον. Δεν το έχω παίξει ποτέ. Και θα ήθελα να το δοκιμάσω. Μη μένω μόνο στο normal. Επόμενο κατά σειρά παιχνίδι που πήρα είναι ένας άγνωστος τίτλος, το Abzu. Είναι από τους δημιουργούς του Flower και του Journey. Όσοι τα έχετε παίξει ίσως στο PlayStation 3, πρόκειται για πολύ όμορφα παιχνίδια, όπως και το Abzu. Είναι η ιστορία ενός δίτη που περιπλανιέται στα βάθη της θάλασσας ανακαλύπτοντας διάφορα πράγματα. Έχει ένα χαρακτήρα πολύ αφαιρετικό θα έλεγα και καλλιτεχνικό φυσικά, όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Έχει κάποια ιδιαίτερα γραφικά και με πολλούς συμβολισμούς. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα έλεγα αν το βρείτε σε καλή τιμή να το πάρετε, να το ρίξετε μια ματιά. Επόμενο παιχνίδι είναι το Assassin's Creed Chronicles. Πρόκειται για 3 παιχνίδια 2 διαστάσεων ή μάλλον 2,5 διαστάσεων, διότι έχεις και την ψευδαίσθηση του βάθους καθώς παίζεις. Είναι μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του Assassin's Creed, το οποίο έχω να παίξω αυτά τα παιχνίδια από το καιρό του Assassin's Creed 2. Μετά λίγο βαρέθηκα και επειδή το βρήκα σε καλή τιμή το πήρα. Εκτυλίσσεται στην Κίνα, στην Ινδία και στη Ρωσία ή η Σοβιετική Ένωση, ανάλογα αν έχει γίνει η Επανάσταση. Το έπαιξα λίγο, ωραίο είναι, κάτι διαφορετικό. Είναι παιχνίδι stealth, 2 διαστάσεων. Μετά έχουμε ένα παιχνίδι για το PlayStation 3, το πολύ γνωστό Valkyria Chronicles. Το οποίο για όσους τυχόν δεν το ξέρουν είναι ένα tactical RPG που εκτυλίσσεται σε έναν φανταστικό κόσμο που μοιάζει
με την Ευρώπη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει κάποιες αναφορές από τη Sega, ένας πολύ όμορφος τίτλος. Και αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Εγώ δεν το είχα πάρει τόσο καιρό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν μου αρέσουν τα γραφικά σε στυλ κινουμένων σχεδίων, άνιμε όπως λέγονται τα γιαπωνέζικα. Αλλά αν παρακάμψει κανείς αυτό το γεγονός, είναι ένα παιχνίδι που αξίζει τον κόπο πραγματικά. Και χαίρομαι που το πήρα για τη συλλογή μου. Και τέλος ένα παιχνίδι για το Wii U, μια κονσόλα που πήρα πριν από κάποιους μήνες, για να έχω σε αυτήν όλα τα παιχνίδια και του Wii και του Wii U, εφόσον είναι συμβατή με τους παλαιότερους τίτλους. Βέβαια, το κακό είναι ότι δεν βρίσκω παιχνίδια που να με ενδιαφέρουν και να είναι και σε καλή τιμή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί τώρα που βγήκε και το Switch ελπίζω να πέσουν οι τιμές. Το πρώτο παιχνίδι που πήρα, και αυτό λίγο το μετάνιωσα γιατί το πήρα ακριβά, είναι το πολύ ωραίο Bayonetta 2, που έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές και μου άρεσε και πάρα πολύ και το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Από το λίγο που το έχω παίξει είναι σαν το πρώτο, ίσως όχι τόσο ωραίο όσο το πρώτο ή τόσο πρωτότυπο, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό βέβαια και αυτό. Και πιο τολμηρό ίσως. Ή μάλλον το ίδιο τολμηρό, γιατί και το πρώτο δεν πήγαινε πίσω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα παιχνίδια που είχα να σας δείξω. Ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά.